Το προτείνεις. Το πάμε στα 586. Να το εξηγήσω, κυρία. Πάτε στα 586. Να το εξηγήσω, κυρία. Στα 586. Να το εξηγήσω, κυρία. Εγώ θα φέρει πρόταση ο κύριος Χαϊκάλης, να δούμε τι βουλευτή φέρει τώρα σε γράμμα. Φέρει κυρία πρόταση ο κύριος Χαϊκάλης. Το φέρει πρώτο κόμμα, το κόμμα έχει. Δεν χρειάζεται κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει βουλευτή, δεν κάνει πρόταση. Εσύ το φέρεις. Το ενιαίο μισθολόγιο αναφέρεται σε όσου είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Να πάμε 586 μια απάντηση λοιπόν, αλλά να πληρώνεται μια ζωή. Ρωτήσω κάτι. Με μια μέρα εκλογής. Ο βουλευτή που δουλεύει για την ενιαία μισθολόγια σημαίνει μονιμότητα. Κύριε Γεωργιάδη, θέλετε να παίρνουν οι βουλευτές 586 εφόρου ζωή, ασχέτω να επανεκλεγούν ξανά στη ζωή του ή όχι. Έξω τι μονιμότητα. Άρα τι παίρνει νόμο ενιαίο μισθολογίου, μου λέτε. Είναι άλλο νόμο. Τι να εξηγήσω πια. Η ουσία πάει αν ζει. Εκεί είναι το θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, οι βουλευτές εργάζονται. Εργάζονται οι βουλευτές. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί ούτε το νόμο περί ενιαίου μισθολογίου δεν ξέρει. Το ξέρω, βρε ένα αγόρι μου, το ξέρω. Το 586 δεν είναι και το νόμο του δημοσίου. Εσύ μπορεί να παίρνει 586 και να δίνει όλα τα υπόλοιπα δημοσίω στη Βουλή να τα μοιράζει. Η ερώτηση από είναι τον αλλού. Επόμενο βήμα, από τον επόμενο μήνα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει, εγώ δεν μπορώ. Εγώ διαφωνώ. Εσύ που συμφωνεί. Πώ θα ζήσει ο άλλο, αυτό σου λέει. Πώ θα ζήσει ο άλλο με 586. Εσύ που συμφωνεί, σου λέω, σε προκαλώ για να μην είσαι ψεύτης. Από τον επόμενο μήνα, εγώ θα έρθω να ελέγξω αν τα πήρε. Ναι, να ρωτήσω 586 κάτι, θα κρατήσει. Και τα άλλα θα τα μοιράσει, αλλά όχι θα πει τα μοιράσει. Ναι, αλλά... Θα τα δώσει στην Ελλάδα. Πάρει αλλά πετά την μπάλα στην Εξέδρα, Γεωργιάδη. Ναι. Η ουσία κάνεις, είναι μία. Με 586 ζει άτομο. Το γιατί το υποχρεώνει να ζει με 586. Γιατί το υποχρεώνει. Είσαι ξεφτύλα, άντρα. Τι να σου πω. Είσαι ξεφτύλα, άντρα. Κάνει την τηλεόραση για να πάρει ψηφαλάκια. Ένα ξεφτυλισμένο, η καλά σε είπε σαν τάπο. Είσαι άντρε, είσαι τίποτα. Εγώ ψέματα για να πάρω ψηφαλάκια δεν λέω. Γι' αυτό στο λέω. Τον Παύλο εγώ σε ρώτησα αν μπορεί να ζήσει με 586 άτομα. Πάμε 586. Μην πα στην κουβέντα άλλου. Μην πα στην κουβέντα άλλου. Είπε πάμε 586. Είσαι καραγκιόζη. Ξαναλέω. Εγώ προκαλώ τον Παύλο Χαϊκάλη. Δεν ζω εγώ με 586. Άρα να μην πάμε 586. Δεν μπορώ να πει όχι, σε ρωτάω για άλλο. Βλάκα! Βλάκα! Σε ρωτάω άλλο. Δεν πάει. Όχι, γιατί μου κάνει πολύ. Είναι βλάκα αυτό, μου πάει τα λουπίδια. Αν ζει άνθρωπο με 586 ευρώ. Λοιπόν. Άντε μπράβο. Κοροϊδευόμαστε να πάμε να δώσουμε εμεί 586. Λοιπόν. Τέλος πια δηλαδή. Πάμε στον Γιώργο. Έλα κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ρε αυτιά. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο, έχουν τρελαθεί τελείως. Επιβάλλει 586 και μετά σου λέει πώς θα ζήσουνε. Και μετά λένε πάρ' τα 586 και είναι για το ενιαίο μισθολόγιο. Και αυτός που είναι στο ενιαίο μισθολόγιο. Τι σημαίνει δηλαδή, μπορεί να ζήσει. Κύριε Χαϊκάλη. Και αυτός που είναι στο ενιαίο μισθολόγιο και το παίρνει μόνιμα. Μπορεί να ζήσει 586 ευρώ. Έλα ρε, έχουμε τρελαθεί, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Σεβόμαστε, έχετε δίκιο. Σε παρακαλώ τώρα. Λέει λοιπόν ο κύριος Χαϊκάλης. Δεν ζει κανένας. Κανένα, ούτε με 500, ούτε με 600, ούτε με 800, με τίποτα. Καταστρέφουμε γενιές. Πάρτε το χαμπάρι. Πολιτική του είναι το μνημόνιο και μόνο. Πρέπει να φύγουμε από αυτή την τελειώνει η ιστορία, το καταλαβαίνεις. Ο κόσμος είστε κεραμίδια, δεν μπορεί να πληρώσει. Και έχετε να κάνω και λέει πλήρωσε, θα σου βάλω και άλλο φόρο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Κύριε Χαϊκάλη, ανακαλέστε στο χαρακτηρισμό που λοιπόν. Είπατε για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί πρέπει να τον προστατεύσουμε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον, δεν είναι ευγενικό από μέρους σας. Είστε ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Ζητάω συγγνώμη, σας αγαπάμε όντως, πολύ, το ζητάω ξέρετε. Συγγνώμη, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Να μιλάμε έτσι. Ζητάω συγγνώμη, διότι όντως παραθέθηκα, αλλά δεν μπορώ να ακούω τη στιγμή που έχω δει ανθρώπους. Πιστέψτε με, που έχω δει ανθρώπους να υποφέρουν και έρχονται και με πιάνουν στο δρόμο. Σε μια κατάσταση απίστευτη, έχω δει άνθρωπο να κλαίει γιατί δεν μπορεί να πάρει γάλα στα παιδιά του. Να ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο Μικελέ, τι να κάνουμε από πού λάβει από του παραμιέχοντος, να επιβάλλει σε ανθρώπους. 586 ευρώ μισθό. Να ακούω το Στουρνάνα να λέει ότι πρέπει να πάμε στην παγκοσμιοποίηση no limits, χωρίς όρια. Να ακούω το Στουρνάνα να ευχαριστεί την Τρόικα και την δίνει λεφτά για να σώσουν τις τράπεζες. Να ακούω τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Στουρνάνα να λέει ότι δεν πειράζει και να πάρουν οι Τούρκοι την πατρίδα μου. Όχι ρε παιδιά. Μέχρι ένα όριο δηλαδή. Έλεος σας παρακαλώ. Λοιπόν, και αν παραφέρθηκα ζητάω δημόσια συγγνώμη από τον κόσμο. Το κρατάμε και αυτό. Αλλά έλεος όμως. Το κρατάμε. Αυτό λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστώ θερμά. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας βγήκε.